Ένας άνθρωπος που ταξίδευε συχνά σε διάφορα μέρη, έκανε στάση στο Μπαλί και έμεινε. Δούλευε σε πολυεθνική και κάποια ωραία πρωία είπε τσάου στην πολυεθνική. Είναι λοιπόν ο Αλέξης Φιλιππίδης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μπαλί και θα συνομιλήσουμε μαζί του. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Αλέξη, είσαι καλά? Καλησπέρα, θα μου επιτρέψεις τον Νικό. Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε και βλέπουμε και θαυμάζουμε αυτές τις υπέροχες εικόνες που μας έχει στείλει. Να πω ότι πολύ, πολύ νέα, όλα τα χρήματα που έβγαζα από το μισθό μου τον χαλούσα και εγώ σε ταξίδια και το Μπαλί ήταν ένα από τα μέρη που πήγα όταν ήμουν πολύ μικρή, 25-26 χρονών και πραγματικά μαγεύτηκα. Μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη και σε σένα. Έτσι ακριβώς. Το Μπαλί είναι ένα υπέροχο μέρος. Έχει φοβερή ενέργεια σαν μέρος. Πέρα από τα τοπία που βλέπουμε και τώρα στην οθόνη μας, είναι βέβαια και ένα τουριστικό μέρος που θυμίζει πάρα πολύ Ελλάδα. Έχει την ενέργεια της Ελλάδας, του ελληνικού νησιού το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και ήταν ένα υπέροχο μέρος που προσπαθήσαμε και εγώ και η σύζυγό μου να μετακομίσουμε και να μείνουμε εδώ. Πάμε λίγο από την αρχή να δούμε τα πράγματα. Έφτασες κάποια στιγμή να γίνεις στέλεχος μιας πολυεθνικής που κι αυτό θέλει κόπο. Και κόπο και τρόπο και πολλή δουλειά, έτσι. Και ξαφνικά τι είπες, γεια σας. Ακριβώς έτσι. Ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτή την εταιρεία. Πήγε καλά η καριέρα μου, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο. Μου φεχτήκαν ωραία, τους φεχτήκα καλά. Αλλά κάποια στιγμή ο κύκλος κλείνει, τελειώνει κάποια πράγματα και πρέπει να ψάξουμε να κάνουμε κάτι καινούργιο, να αλλάξουμε λίγο τη ζωή μας. Βέβαια πρέπει κάποιος να το έχει μέσα του λίγο την περιπέτεια. Η αλλαγή είναι δύσκολο πράγμα και ήταν και για μένα πολύ δύσκολο πράγμα να παρατήσω μια δουλειά η οποία μου δίνει ένα καλό μισθό, μια καλή ζωή. Και να πω ότι θα κάνω κάτι εντελώς δικό μου και να μετακομίσω στο νησί το Μπαλί. Ήταν η όνειρο ζωή στο Μπαλί, γιατί ζούσα και στην Τζακάρτα πριν, το ήξερα γιατί το επισκεφτόμουν. Εκεί ήταν μια πολύ γρήγορη απόφαση που πήρα. Ήταν μέσα σε 2 μήνες, αποφάσισα και είπα τέρμα η εργασία στην εταιρεία, το corporate life που λένε, και ήρθα στο Μπαλί να ανοίξει τη δική μου επιχείρηση. Η γυναίκα σου, δεν κάνω λάθος, είναι από Τζακάρτα. Σωστά, είναι από τα κάτω η Ινδονήσια. Άρα τη γνώρισε σε κάποιο ταξίδι σου και σου... κάπως έτσι συνέβη. Εγώ δούλευα, δούλευα στην Τζακάρτα για σύνολο 6 χρόνια. Οπότε την είχα γνωρίσει ήδη από την πρώτη επαφή, τέλος πάντων, που είχαμε στην Τζακάρτα. Άρα το είχες και έναν άνθρωπο. Ναι, το είχες και έναν άνθρωπο που ήταν από αυτά τα μέρη ή ήταν και κάπως έτσι κίνητρο για σένα? Σαφώς το έκανε όλα πιο εύκολα. Γιατί και το να στήσει κάποιος μια επιχείρηση στην Ινδονησία ως ξένος δεν είναι εύκολο πράγμα. Και έχοντας τη σύζυγό μου ως ντόπια, ως Ινδονησία, φυσικά πράγματα γίνανε πολύ πιο εύκολα για μας. Και έχεις ανοίξει εστιατόριο, έτσι δεν είναι, το οποίο έχει τι κουζίνα ακριβώς? Ακριβώς, έχω 2 εστιατόρια ελληνικά και τα 2 με την ονομασία Νόστιμο. Το ένα βρίσκεται στο Σεμινιάκ, το άλλο βρίσκεται στο Ουρμπούρ. Έχουν περίπου 30 χιλιόμετρα διαφορά τα 2 μέρη. Και έχω ελληνική κουζίνα. Έχω παραδοσιακή ελληνική κουζίνα από σουβλάκια και γύρους που είναι τα κλασικά και κάποια μαγείρευτα. Και γενικά είναι μια κουζίνα η οποία εύκολη κατά κάποιο τρόπο, με άποψη ότι δεν είναι πολύπλοκη. Και καταφέραμε να το στήσουμε και όλα πήγανε καλά. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος και ποιο φαγητό έτσι προτιμούν? Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Μην ξεχνάμε ότι το Μπαλί είναι μέρος τουριστικό, οπότε έρχεται κόσμος από παντού, από Αυστραλία. Έχουμε πολλούς Ελληνοαυστραλούς που έρχονται από Ευρώπη, αλλά και επίσης ντόπιους. Και χέρια, αλλά και ντόπιους. Στην αρχή ήταν δύσκολο, διότι είναι δύσκολο για αυτούς να δοκιμάσουν διαφορετικά φαγητά. Ξέρετε, οι κουζίνες μας είναι πολύ διαφορετικές, αλλά θεωρώ ότι τους κερδίσαμε και πλέον έχουμε πελατεία η οποία είναι μοιρασμένη με ντόπιους και ξένους. Τι σ' αρέσει, τι έτσι ιδιαίτερο βρήκες σε αυτή τη χώρα και πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα να ενσωματωθεί σε αυτή την κουλτούρα? Κοιτάξτε, το Ινδονησία είναι υπέροχη χώρα, είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος είναι πολύ ζεστός, πάντα χαμογελαστός. Η ζωή είναι όμορφη, το Μπαλί κυρίως είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ κοσμικό.
Το θέμα είναι ότι εγώ σαν Έλληνα δεν βρήκα καμία δυσκολία στο να προσαρμοστώ εδώ. Και θεωρώ ότι πλέον και όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι πιο εύκολο και μετασχεδιάζονται και με τη τεχνολογία και με τις χρήσεις να προσαρμοστούμε σε κάποιο νέο μέρος. Ναι, φαντάζει δύσκολο εάν δεν το έχεις επιχειρήσει, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά. Αλέξη, γεια σου και από μένα. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει ελληνική κοινότητα στον Παλί, είστε πολλοί? Δεν είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε γύρω στα 50 με 60 άτομα, από όσο γνωρίζω. Δεν είμαστε καταμετρημένοι ακριβώς, αλλά υπολογίζω ότι είμαστε γύρω στα 60 άτομα. Είναι μια μικρή κοινότητα και έχει αρκετούς Έλληνες οι οποίοι κάνουν τις δικές τους δουλειές και δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις. Μπορεί κάποιοι ακόμη, σαν και εμένα, στην εστίαση. Μπορεί να είναι στο property, μπορεί να είναι κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Πάντως δραστηριοποιούνται αρκετά. Αλέξη, γεια σου. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα που θα σε επέστρεφαν στην Ελλάδα. Δύο. Η οικογένειά μου, πάνω απ' όλα, και η οικογένειά μου. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αλέξη μου, θέση στο εστιατόριο έχεις? για να φας ή για να δουλέψεις? Όχι για να φάω, για να δουλέψω. Έλληνες παίρνεις, Ελληνίδες? Δεχόμαστε βιογραφικά. Δεχόσαστε βιογραφικά, έτσι. Υπάρχει όριο ηλικίας, γιατί είμαι και λίγο μεγάλο κοπέλα. Δεν σε πειράζει αυτό. Είμαι καλή όμως. Μια χαρά είστε, νέα. Μαγειρεύω και καλά. Νέα. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έκανες αυτό το εγχείρημα και που προφανώς σε έκανε χαρούμενο και πέτυχε. Είναι δύσκολο, αλήθεια, για κάποιον που θέλει να το κάνει αυτό επιχειρηματικά, πώς να βρει τις άκρες εκεί, να δουλέψει, ας πούμε, να ανοίξει μια επιχείρηση? Συγκεκριμένα στην Ινδονησία έχει έναν βαθμό δυσκολίας. Διότι οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν εύκολα σε ξένους να κάνουν δικές τους επιχειρήσεις. Έχει συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος. Βέβαια, θεωρώ γίνεται και πολλοί ξένοι έχουν επιχειρήσει. Είναι θέμα κατά πόσο κάποιος το θέλει. Πάντως δεν είναι τόσο δύσκολο και μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε οτιδήποτε. Μπορεί να μην είναι εστιατόριο. Εμείς, για παράδειγμα, η οικογένειά μου, εγώ δηλαδή με τη σύζυγό μου, δραστηριοποιούμαστε και σε άλλα πράγματα πέρα από τα εστιατόρια. Και υπάρχει χώρος και υπάρχουν οι δουλειές. Δεν είναι κορεσμένη η αγορά όπως είναι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και ναι, υπάρχουν, δηλαδή κάποιος που το θέλει μπορεί να βρει ευκαιρία. Είτε εδώ είτε και στις γύρω χώρες, γιατί η Ασία ακόμα αναπτύσσεται. Δεν είναι σαν την Ευρώπη. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Να είσαι καλά και όταν έρθουμε στον Παλί θα έρθουμε να σε επισκεφθούμε. Ή να δουλέψουμε. Είστε πρόσδεκτοι. Ή να δουλέψουμε. Μην το κράτα το στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.